Όντως, η συζήτηση αυτές τις μέρες στη Βουλή ήταν αποκαλυπτική, όχι μόνο για το πραγματικό αντικείμενο του νομοσχεδίου, αλλά και για το τι θα ακολουθήσει. Γιατί επιβεβαιώνεται ότι το νομοσχέδιο δεν έρχεται να λύσει τη ρύθμιση των προσωπικών σχέσεων στη συμβίωση των ομόφυλων ζευγαριών, που εκεί ως ΚΚΕ δεν θα είχαμε αντίρρηση. Ούτε απαντά στην ανάγκη να καταπολεμηθούν οι απαράδεκτες διακρίσεις με κριτήριο το σεξουαλικό προσανατολισμό, άλλα προσωπικά γνωρίσματα της σεξουαλικότητας. Γι' αυτό άλλωστε και δεν θα είχαμε αντίρρηση και στο άρθρο 9, που αναφέρεται στην αρχή της ίσης μεταχείρισης, στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγη και αλλού, αρκεί να μας διευκρινίσετε τι ακριβώς εννοείτε ότι η αρχή της ίσης μεταχείρισης εφαρμόζεται αρκεί να μην θίγει τα μέτρα που είναι αναγκαία για την τήρηση της δημόσιας ασφάλειας, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και άλλα. Τι ακριβώς εννοείτε? Αν και έχουμε πλήρη επίγνωση ότι στα πλαίσια της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας η περιβόητη ίση μεταχείριση μόνο τυπική είναι. Γιατί παραμένει ο πυρήνας της κοινωνικής ανισότητας, παραμένουν δηλαδή οι ταξικές διακρίσεις, ο διαχωρισμός της κοινωνίας σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους, σε καταπιεζόμενους. Και αυτό αποκαλύπτεται και σε σχέση με τα αναγκαία μέτρα στήριξης. Να φέρω ένα παράδειγμα. Μιλάτε για ίση μεταχείριση, για παράδειγμα, για τα intersex παιδιά. Όμως αρνείστε στη λογική του κόστους, όπως είχε προτείνει το ΚΚΕ, να υπάρχουν εξειδικευμένες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν δομές για την ολόπλευρη επιστημονική και κοινωνική στήριξη των παιδιών και των οικογενειών. Από αυτή τη σκοπιά λέμε ότι είναι υποκριτική η διακήρυξή σας για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, που υποτίθεται υπερασπίζεται την ισότητα. Γιατί στην αρχή του νομοσχεδίου και στον τίτλο του μιλάτε για ισότητα στο γάμο. Προσπαθείτε όμως να θολώσετε το πραγματικό περιεχόμενο του νόμου. Γιατί ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών δεν μπορεί να αποσπαστεί από την αναγνώριση της κοινής τεκνοθεσίας υιοθεσίας ή της διαδοχικής υιοθεσίας του παιδιού από το σύζυγο του φυσικού υθετού γονέα. Αυτόματα ισχύουν οι συγκεκριμένες διατάξεις. Δεύτερο ζήτημα. Τι σημαίνει ισότητα στην κοινή γονική μέρημνα από τη στιγμή που αντικειμενικά ένα ομόφυλο ζευγάρι δεν μπορεί να έχει από κοινού συμβολή στη διαμόρφωση της νέας ζωής? Σημαίνει ότι το νομοσχέδιο γενικεύει και τροφοδοτεί την παραπέρα εμπορευματοποίηση της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής για την απόκτηση παιδιού. Για να το πούμε και πιο καθαρά, το νομοσχέδιο όχι μόνο δεν μπορεί να αποσπαστεί από το άρθρο 11, αλλά καθορίζεται από αυτό το άρθρο, ανοίγοντας το δρόμο για αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και στην Ελλάδα. Εξάλλου θα έρθουν και συγκεκριμένες τροπολογίες από τα υπόλοιπα κόμματα που το υποστηρίζουν. Και αναρωτιόμαστε, είναι πρόοδος η αναγνώριση γονικής σχέσης που έχει γίνει στο εξωτερικό μέσω της αγοράς της εμπορικής παρένθετης μητρότητας? Είναι πρόοδος η νομοποίηση αυτής της ακραίας μορφής εμπορευματοποίησης του γυναικείου σώματος και εκμετάλλευση των πιο ευάλωτων γυναικών? Και κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει και μια προσπάθεια που γίνεται να ωρεοποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει για την ιατρικώς υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και την παρένθετη μητρότητα στη χώρα μας. Γιατί με τη βούλα του νόμου λειτουργούν τα ιδιωτικά μεγαθύρια σε αυτό το τομέα για να εμπορεύονται την ανάγκη ζευγαριών και μεμονωμένων ανθρώπων να αποκτήσουν παιδί. Με τη βούλα του νόμου και όχι παράνομα εκμεταλλεύονται οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτες γυναίκες, π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, ως παρένθετες. Και έχουν μάλιστα και το ρόλο του μεσάζοντα αυτά τα ιδιωτικά μεγαθύρια. Με τη βούλα του νόμου έχουν γεμίσει με αγγελίες για παρένθετες γυναίκες για δότριες οαρίων. Και βέβαια με τη βούλα του νόμου εμπορευματοποιείται η αναπαραγωγική διαδικασία. Επομένως, εδώ δεν έχει ναι μεν αλλά. Είτε στηρίζει την εμπορευματοποίηση της υγείας, άρα και της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπου όλα πουλούνται και αγοράζονται και γι' αυτό δεν μπορούν να υπάρξουν στοιχειώδεις ασφαλιστικές δικλείδες, είτε παλεύεις για την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας και ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αυτό που παλεύει διαχρονικά το ΚΚΕ και μέσα αλλά κυρίως έξω από τη Βουλή. Δεύτερο ζήτημα. Το νομοσχέδιο στο όνομα της ισότητας
νομιμοποιεί τις ιδιωτικές υιοθεσίες παιδιών, ευάλωτων οικογενειών, προσφύγων, κυρίως τροφοδοτεί παραπέρα το απαράδεκτο πλαίσιο των διακρατικών υιοθεσιών από τρίτες χώρες που λιμοκτονούν. Η πιστοποίηση της διακρατικής υιοθεσίας αναγνωρίζεται ως νόμιμη υποχρεωτικά από τα συμβολάμενα κράτη. Το δικαστήριο απλώς επικυρώνει την απόφαση και δεν προβλέπεται καμία άλλη διαδικασία ελέγχου. Άρα τι συμβαίνει επί της ουσίας? Παρακάμπτονται τα δικαστήρια και οι κρατικές αρχές, καθώς οι διακρατικές υιοθεσίες ολοκληρώνονται από τις κεντρικές αρχές, αρμοδιότητες της, των οποίων μπορεί να έχουν διάφορες ΜΚΟ. Και αυτό το νομοθετικό πλαίσιο με την εμπλοκή ΜΚΟ ιδιωτών και άλλων έχει διαμορφωθεί διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις. Και εμείς λέμε τι σχέση έχουν όλα αυτά με την αγωνία ζευγαριών, μεμονωμένων ανθρώπων να δώσουν τη στοργή τους σε ένα παιδί. Τελικά, στο όνομα της ισότητας στην κοινή απόκτηση παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια, αντικειμενικά εμπορευματοποιείται η γονική σχέση. Και προφανώς αυτός ο νόμος δεν αφορά όλους, αφορά σε εκείνους και εκείνες που έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν παιδί με την εμπορευματοποίηση της τεκνοποίησης και της τεκνοθεσίας, ακόμα και από το εξωτερικό. Η επίκληση όμως στην ισότητα είναι παραπλανητική και για έναν ακόμα λόγο. Σε ποια βάση θεσμοθετήθηκε η κοινή γονική μέρημνα? Πάνω στην αντικειμενική αλληλοσυμπληρούμενη σχέση γυναίκας-άνδρα στην αναπαραγωγή του είδους, μία σχέση που έχει αντικειμενικά βιοκοινωνικό χαρακτήρα. Από αυτή τη βάση, την αντικειμενική, πηγάζει και η ρύθμιση της κοινής γονικής τους ευθύνης μέσω του γάμου. Προφανώς και αυτή η ευθύνη, η ρύθμιση έχει ιστορικό χαρακτήρα ανάλογα με το επίπεδο εξέλιξης της ανθρώπινης κοινωνίας. Άλλο προφανώς το κοινωνικό περιεχόμενο που είχε η μητρότητα και η πατρότητα το 18ο αιώνα, για να μην φτάσουμε να κάνουμε αναλύσεις για το δουλοκτητικό και το φεουδαρχικό σύστημα, άλλο έχει σήμερα. Και τα πρότυπα, το μητρικό και το πατρικό, διαμορφώνονται στα πλαίσια, στο έδαφος της ύψης και της αρένας της σύγχρονης εκμεταλλευτικής κοινωνίας, με τις αξίες του ανταγωνισμού, του ατομισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης, που αυτό το σύστημα υπερασπίζεστε. Εδώ όμως θεσμοθετείται μια γονεϊκότητα ουδέτερη ως προς το φύλο. Και ό,τι και να ισχυρίζεται η κυβέρνηση, αδυνατίζουν τόσο η μητρότητα, πατρότητα και αντικαθίστανται από μια θολή γονεϊκότητα, ειδικά με τα άρθρα του εργατικού δικαίου που αποσπούν τα μέτρα προστασίας της μητρότητας από το γυναικείο φύλο. Και αναρωτιόμαστε, είναι πρόοδος η απόσπαση αυτών των κοινωνικών χαρακτηριστικών του ανθρώπου από το βιολογικό του υπόβαθρο? Ένα λεπτό μόνο, Πρόεδρε. Αναρωτιόμαστε τι πραγματικά θα κάνει η κυβέρνηση όταν το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης θα πάει στο Συμβούλιο των Αρχηγών των Κρατών Μελών. Και εκεί πιθανότατα θα απορριφθεί με βάση τα βέτο που θα ασκηθούν και θα πάμε με ενισχυμένες συνεργασίες. Εκεί τι θα κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ, πολύ σύντομα θα έρθει. Θα αποδεχθεί το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό Γονικής Σχέσης που αναγνωρίζει το γονέας 1, γονέας 2, τις πολυγονεϊκές οικογένειες, ακόμα και γονική σχέση με ανθρώπους που ισχυρίζονται ότι είναι γονείς? Γιατί με ευθύνη της κυβέρνησης ομολογουμένως έχει διαμορφωθεί ένα κάλπικο δίπολο περί προόδου και συντήρησης, προσπαθώντας να βαφτίσουν την αντιδραστικοποίηση της καπιταλιστικής κοινωνίας ως πρόοδο, και το πόσο προοδευτικό είναι το νομοσχέδιο φαίνεται από αυτούς που το χαιρέτησαν. Ανάμεσά τους ο Αμερικανός πρέσβης, ανάμεσά τους να έχει ξεχωριστό ακριβώς ρόλο μέσα στο κοινό ανακοινωθέν για το στρατηγικό διάλογο ΗΠΑ Ελλάδας, παίρνοντας τα συγχαρητήρια ο κύριος Μητσοτάκης από τις ΗΠΑ της Αμερικής.